Για να αρχίσουμε να βλέπουμε φωτογραφίες. Προέρχονται από την εφημερίδα Real Life. Είναι η Βίκυ Καγιά με τον Ηλία Κρασά που πραγματικά. Ωραία, τι γίνεται με αυτό. Σπάσα τη σιωπή του και το επεισόδιο 3.658.734. Τι γίνεται. Δεν του είχαμε ξαναδεί. Να φιλιούνται, όχι, δεν του. Μα δεν του είχαμε δει να φιλιούνται. Και τι πρέπει να κάνουμε, να του δούμε και να κάνουμε και τίποτα. Δηλαδή, αυτό σου έλειπε. Τι. Πραγματικά λοιπόν, Πέτρος, και θα το πω. Διαφωνώ κάθετα, γιατί σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας, ψάχνουν σπίτι να συγκατοικήσουν. Από τώρα! Όχι, ρε Βίκυ, είναι πολύ νωρίς. Να σου πω, Πέτρο, θα σε δει εγώ σήμερα. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς. Μετά τον Ιούλιο. Ποιο μωρέ τα λέει, ήταν νωρίς και να βγάλει. Τζένι, κάτι λέει. Η Βίκυ έχει ένα πολύ ωραίο σπίτι στο παλαιό ψυχικό και δεν έχει λόγο να μετακομίσει. Εκτός κι αν το φάντασμα του Νίκου Κρυθαριώτη ενοχλεί τον κύριο Κρασά και θέλει να αλλάξει σπίτι. Μπορεί να ενοχλεί και την ίδια τη Βίκυ και όχι τον κύριο Κρασά. Παιδιά, και το ξέρει κι αυτό. Γιατί Τζένι από το ψυχικό που μένανε ή που έμενε η Βίκυ θέλουν τώρα να πάνε να βρουν σπίτι κάτω στα νότια πολύ. Να αλλάξουν τον αέρα το σαγόρι μου. Δεν μπορεί ξέρω. Αυτό που σου λέω. Γιατί άρα είναι σοβαρό. Να απομακρυνθούν. Ναι. Άρα είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό. Εγώ δεν θα ήθελα να συγκατοικήσουν ακόμα. Πολύ ναι. Κατηνάριο αυτό που λέω. Γιατί είναι πολύ νωρίς. Δεν θέλω να πληγωθεί κανένας από τους δύο. Νομίζω ότι θα σε ακούσουν και δεν θα το κάνουν. Εσύ πήγαινε στο μέσο του να κάνει κριτική και στη Γερμανού. Φανταστικό αυτό. Φεύγουν στο νέο ψυχικό και πηγαίνουν. Εσείς θέλετε να συγκατοικήσουν. Εδώ λέει ότι μπορεί να κάνουν και πρόβα γάμου. Σε λίγο θα πατήσουν. Έλα, η εφημερίδα το λέει, μωρέ.